Σε προειδοποιητική κατάληψη του κτηρίου διοίκησης προχώρησαν σήμερα το πρωί γιατροί και εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, κάνοντας πράξη την απόφαση που είχαν λάβει. Έτοιμά τους είναι να ανακληθεί η απόφαση για μετακίνηση προσωπικού, καθώς το νοσοκομείο ήδη αντιμετωπίζει πολλές ελλείψεις, ενώ ζητούν να υπάρξει και δήλωση στήριξης της λειτουργίας του νοσοκομείου. Βρισκόμαστε σε παράσταση διαμαρτυρίας γιατροί και προσωπικό του νοσοκομείου με τη συνδρομή εκπροσώπων συλλογικοτήτων και πληθυσμού Λαρισαίων συμπολιτών μας. Από τις 11.30 ώρα περάσαμε σε προειδοποιητική κατάληψη της διοίκησης του νοσοκομείου, στην οποία βρισκόμαστε μέχρι τώρα. Δηλώνουμε ότι αν δεν έχουμε σαφείς και ξεκάθαρες δεσμεύσεις περί μη μετακίνησης προσωπικού από το εκπληκτικά ελλειμματικό το οποίο διαθέτει αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο και δηλώσεις στήριξης της λειτουργίας και όχι κλεισίματος του νοσοκομείου από επίσημα χείλη, στις επόμενες ημέρες θα περάσουμε σε κατάληψη διαρκείας. Βρισκόμαστε σε συντονισμό με εκπροσώπους συλλογικοτήτων οι οποίοι μας στηρίζουν ανεπιφύλακτα. Αυτό το νοσοκομείο θα το κρατήσει ο λαρισαϊκός λαός με τις δυνάμεις του κόντρα στις λογικές και στις αποφάσεις των Τροϊκανών. Νοσοκομιακοί γιατροί, ιδιώτες και γιατροί του ΙΚΑ συμμετείχαν σήμερα στην 24ωρη απεργία που είχε προκηρυχθεί ως αντίδραση για την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου του Υπουργείου Υγείας. Εν τω μεταξύ, γιατροί και εργαζόμενοι του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας αποφάσισαν αύριο το πρωί για λίγες ώρες να κάνουν κατάληψη στα εξωτερικά ιατρεία, ώστε να μην πληρώνουν οι πολίτες το παράβολο των 5 ευρώ, καθώς όπως υποστηρίζουν είναι παράνομο.